Χρονικών Β, βιβλίο Χρονικών Β, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Θα διαβάζουμε και από το Βασιλέον Β, Α, συγγνώμη, αλλά και από το Χρονικών Β, με τη σειρά όπως μας τα φέρνει ο Λόγος του Θεού. Στη σελίδα λοιπόν 430, Χρονικών Β, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. «Και εκοιμήθη ο Αβιά μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ, εβασίλευσε δε ανταυτού Ασά ο Υιός αυτού εν τες ημέρες αυτού, η γη ησύχασε 10 έτη. Και έκαμεν ο Ασά το καλόν και το ευθές ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού, διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεσυνέτριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσει Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών και να κάμνωσει των νόμων και τα εντολάς. Αφήρεσε νέτη από πασών των πόλεων του Ιούδα τους υψηλούς τόπους τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειον ενώπιον αυτού και οικοδόμησε εν πόλη Σοχυράς εν το Ιούδα διότι ησύχασε η γη και δεν ήτο εις αυτόν πόλεμος εν εκείνες της χρόνης επειδή ο Κύριος έδωκε εις αυτόν ανάπαυση. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδα ας οικοδομήσομεν τας πόλης ταύτας και ας κάμνομεν περί αυτάς τείχη και πύργους, πύλας και μοχλούς, ενώ είμεθα κύριοι της γης, επειδή έξαμεν Κύριον των Θεών ημών, εξεζητήσαμεν αυτόν και έδωκεν εις ημάς ανάπαυσιν κυκλώθεν. Και οκοδόμησαν και ευωδόθησαν. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000 φέροντας θηρεούς, εκ δε του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότας, πάντες ούτε ήσαν δυνατοί ενισχύοι. Εξήλθε δε εναντίον αυτών Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 2 μυριάδων και με 300 αμάξας ήλθεν ως Μαρισά. Και εξήλθε ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχην εν τη φάραγγη σε φαθά πλησίων της Μαρισά. Και ευώησεν ο Ασά Κύριον των Θεών αυτού και είπε «Κύριε, δεν είναι δεν παρεσύ να βοηθάς τους έχοντας πολλήν ή μηδεμίαν δύναμη. Βοήθησον ημάς Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε πεπίθαμεν και εν το ονόματί σου ερχόμεθα διόν του πλήθους τούτου, Κύριε εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Και επάταξεν ο Κύριος τους Αιθίωπας, έμπροσθεν του Ασά και έμπροσθεν του Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγον. Ο δε και ο λαός ο μεταυτού κατεδίωξαν αυτούς έως Γεράρον και έπεσον εκ των Αιθιώπων τιωσούτη, ώστε δίνει δύνατο να αναλάβωση πλέον, διότι συνετρίβησαν έμπροσθεν του Κυρίου και του στρατεύματος αυτού. Και έλαβεν λάφυρα πολλά σφόδρα και πάταξαν πάσα στας πόλεις κύκλο των Γεράρων, διότι ο φόβος του Κυρίου επέπεσαν επ' αυτούς και λαφυραγώγησαν πάσα στας πόλεις, διότι ήσαν ένα πήρα πολλά. Επάταξαν δε και τα σεπάβλης των ποιμνίων και έλαβαν πρόβατα πολλά και καμήλους και επέστρεψαν Ιερουσαλήμ. Τότε ήλθε το Πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν, τον Υιόν του Οδίδ, και εξήλθεν η συνάντηση και είπε προς αυτόν. «Ακούσατε μου, Ασά και πάσο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με εσάς, διότι εσείς είστε με τεμού. Και αν εξητείτε αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς. Εγκαταλείψετε αυτόν, θέλει σας εγκαταλείψει. Πολύν μεν καιρόν εστάθη ο Ισραήλ χωρίς του αληθινού Θεού και χωρίς ιερέως διδάσκοντος και χωρίς νόμου. Ότε όμως εν τη στενοχωρία αυτών επέστρεψαν εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και ζήτησαν αυτόν, ευρέθη αυτός. Και κατ' εκείνους τους καιρούς δεν ήτο ειρήνη στον εξερχόμενον και στον εισερχόμενον, αλλά ήτο μεγάλη ταραχέ επί πάντα στους κατοίκους των τόπων και ευθύρωτο έθνος υπό έθνους και πόλεις υπό πόλεων, διότι ο Θεός κατέθλιβεν αυτούς εν πάση στενοχωρία. Σεις δε ενδυναμούστε, κι ας μην είναι εκλελημένη η χείρα σας, διότι θελείστε μισθός εις το έργο σας. Και ούτε ήκουσεν ο Ασά τους λόγους και την προφητεία νοδίου του προφήτου, εν ενδυναμώθη και απέβαλε τα βδελίγματα εκ πάσης της γης Ιούδα και Βενιαμίν και εκ των πόλεων, τας οποίας έλαβε εκ του όρου Εφραήμ και ανανέωσε το θυσίον του Κυρίου το κατέμπροσθεν του προνάου του Κυρίου. Αμήν. Πλέον τώρα δύο βασίλεια, το βασίλειο του Ιούδα και του Βενιαμίν και το βασίλειο των 10 φυλών του Ισραήλ, οι οποίοι πλέον περπατούν αν και είναι αδελφοί χωριστά.
Αν και είναι λαός του Θεού κοινός, αυτοί περπατούν χωριστά. Ο Θεός δεν ήθελε να περπατούν χωριστά. Ήθελε να, αν και ο Θεός επέτρεψε να έχουν δύο διαφορετικά βασίλεια, για αμαρτία και την ανομία του Σολομώντα, αλλά δεν ήθελε να περπατούν πνευματικά χωριστά. Ήθελε να συνεχίσουν και οι 12 φυλές του Ισραήλ να λατρεύουν τον Θεό πάντοτε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, με τον νόμο του Θεού και με τις οδηγίες του Πνεύματος του Αγίου. Ήθελε και θέλει ο Θεός την ένωση όλων των αδελφών με βάση όμως το Λόγο του Θεού αφενός μεν και την πραγματικά πνευματική ζωή του πιστού αφετέρου δε. Στην Καινή Διαθήκη αυτό ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού ο αψευδής και ο Θεόπνευστος, το αποκαλεί πρώτον ενότητα πίστεως, δηλαδή την ίδια διδασκαλία, και δεύτερον ενότητα Πνεύματος Αγίου, δηλαδή την ίδια πρακνοτροπία, την ίδια ζωή σε όλους. Όμως, παρόλο που ο Θεός θέλει ένωση και ενότητα, οι άνθρωποι χωρίζονται όπως χώρισε ακριβώς και ο Ισραήλ, οι 10 φυλές του Ισραήλ, ο Ιεροβοάμ δηλαδή, ο οποίος διεχώρισε τη θέση του όχι από τον Ιούδα και τον Βενιαμίν, από το Θεό με βάση το Λόγο του Θεού. Διαχωρίστηκε. Έγινε σχίσμα, έγινε χώρισμα. Δεν σημαίνει τώρα ότι ο ένας περπατάει κατά πάντα σωστά και ο άλλος περπατάει κατά πάντα λάθος, αλλά αντιθέτως σημαίνει ότι ο ένας έχει τη δυνατότητα να περπατήσει σωστά γιατί στηρίζεται στο Λόγο του Θεού τον αληθινό, ο άλλος δεν έχει καμία δυνατότητα να περπατήσει σωστά επειδή στηρίζεται σε λόγο ανθρώπινο, σε γνώμες ανθρώπινες, σε παραδόσεις ανθρώπινες και σε λογικές ανθρώπινες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό θα δούμε στο μεν λαό Ισραήλ οι άνθρωποι ως επιτοπλίστων να πράττουν πονηρά ακολουθούντες τη διδασκαλία του Ιεροβοάμ του πατρός αυτών, αν και μερικοί από αυτούς όπως την περασμένη φορά διαβάσαμε Αβιά, ο οποίος έπραξε μεν πονηρά γιατί ακολούθησε τη διδασκαλία του Ιεροβοάμ που έφερε το λαό Ισραήλ σε απόλυτη αμαρτία, όμως για του ήτανε αγαθή και εξητούσε το Θεό, γι' αυτό και πλησίαζε τον Ελισεέ που μέσα σε αυτήν την αποστατημένη περιοχή και μέσα σε αυτούς τους αποστατημένους λόγω του Θεού ανθρώπους ο Θεός δεν έπαψε να εργάζεται. Και μάλιστα, κατά περίεργον τρόπο, πιο δυναμικά εργαζότανε με τους προφήτες Ηλία και η Ελισεέ στους ημένους από το Λόγο του Θεού ανθρώπους των 10 φυλών του Ισραήλ, αδελφούς των 10 φυλών του Ισραήλ, παρά στον Ιούδα. Γιατί η Γραφή λέει, και δεν διαιρεθεί, ότι όπου επερίσευσε η αμαρτία, εκεί υπέρ επερίσευσε η χάρις. Δηλαδή λογικά θα λέγαμε εμείς σαν άνθρωποι ότι ο Θεός θα εργαζόταν πιο δυναμικά με τον Ιού και τον Βενιαμίν που έμειναν στην Ιερουσαλήμ και λάτρευαν τον Θεό εκεί που έπρεπε, στο ναό του Σολομώντος, με τις εορτές που ο Θεός είχε προσδιορίσει για το λαό του και με τον τρόπο που ο Θεός είχε προσδιορίσει να λατρεύει τον Θεό στο ναό. Θα λέγαμε λοιπόν ότι σε αυτούς θα εργαζόταν πιο δυναμικά ο Θεός, όμως κατά παράδοξο ανθρωπίνος όμως τρόπο ο Θεός εργαζόταν πολύ πιο δυναμικά με τις δες του Ισραήλ που ήταν απολύτως απομακρυσμένοι από το Λόγο του Θεού, μα απολύτως απομακρυσμένοι, ακόμη και οι ιερείς τους δεν ήταν από τη φυλή του Λεβί και του Αρών όπως ο Θεός, αλλά εκ των εσχάτων του λαού διάλεξε, από αυτούς δηλαδή που δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν, και όταν τους εδόθη η ευκαιρία να αποδεχθούν να ιερατεύουν στους ναούς, στους ψεύτικους και στους ψεύτικους του Ιεροβοάμ, απεδέχθησαν. Σε αυτούς όμως τους 10, κατά παράξενο, παράδοξο τρόπο, αλλά ανθρωπίνος και όχι σύμφωνα με τη βούληση του Θεού,
Θεός εργάστηκε δυναμικότατα με δύο προφήτες που έμειναν ονομαστοί στο έργο του Θεού και στο λόγο του Θεού. Τον Ηλία, για το πνεύμα και τη δύναμη του οποίου Θεός προσδιορίσε να εργαστεί όταν ήρθε ο Χριστός με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και τον Ελισέ, έναν άνθρωπο πραγματικά αφιερωμένο στο Θεό, απόλυτα ζηλοπνευματικά, και ο οποίος διεκδίκησε από το Θεό να λάβει από Αυτόν, από το Θεό, διπλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου από αυτήν την οποία ο Θεός επρόβλεψε και έδωσε στον Ηλία τον προφήτη. Αλλά όπως είπαμε, ανθρωπίνως φαίνεται παράδοξο, αλλά στον Θεό φαίνεται απολύτως λογικό. Αυτό και ο Απόστολος Παύλος, επαναλαμβάνω, τονίζει, εκεί όπου επερίσευσε η αμαρτία, εκεί υπέρ επερίσευσε η χάρις του Θεού. Χάρις του Θεού λοιπόν υπέρ επερίσευσε στις 10 φυλές, στέλνοντας αυτούς ιδιαίτερους, ιδιαίτερα ευλογημένους, ιδιαίτερα ένδοξους προφήτες, όπως είπαμε, τον Ηλία και τον Ελισέ. Η διαφορά όμως η μεγάλη, επάνω, είναι ότι στη μεν φυλή του Ιούδα, εάν ο άνθρωπος και ιδιαίτερα οι βασιλείς και οι άρχοντες στέκονταν και έπραταν το αγαθόν ενώπιον του Θεού, είχαν τη δυνατότητα να πράξουν το αγαθό, και ο Θεός ήταν πια η παρουσία του Θεού ένδοξη και ο Θεός ιδιαίτερα ευμενής, σε αντίθεση με τον Ισραήλ, που έστω και αν η καρδιά των ανθρώπων, των βασιλιάδων που είχαν την εξουσία, έστω και αν η καρδιά τους ήταν αγαθή και τρυφερή και θέλανε και εξητούσανε και σεβόντουσαν το Θεό, επειδή ήταν δύνατον σχεδόν ανθρωπίνως να ξεφύγουν από την επικρατούσα θρησκευτική διδασκαλία και συνείδηση στις 10 φυλές του Ισραήλ, ήταν αδύνατον να έχουν μια του Θεού. Σήμερα λοιπόν, με τη χάρη του Χριστού, θα στρέψουμε πάλι το βλέμμα μας, έτσι μας οδηγεί ο Λόγος του Θεού, θα στρέψουμε το βλέμμα μας στη φυλή του Ιούδα και Βενιαμίν, όπου εκεί πλέον βασιλιάς είναι ο υιός του Αβιά, είναι ο Ασά. Ο Ασά σημαίνει θεραπευτής, στην πραγματικότητα διορθωτής, διορθωτής χαλασμάτων. Και στην Παλαιά Διαθήκη τα ονόματα έχουν σημασία σχεδόν πάντοτε. Πάντοτε, θα έλεγα. Ο Ασά λοιπόν, έτσι τον είχε προγνωρίσει ο Θεός, γι' αυτό και του εδόθη αυτό το όνομα, ότι θα ήταν ένας άνθρωπος που θα έπρατε το ευθές καθόν και το καλόν ενώπιον του Θεού, θα ήταν ζηλωτής στο λόγο του Θεού και στα πνευματικά, και γι' αυτό και θα είχε την εύνοια του Θεού αλλά και την προστασία του Θεού. Ο Ασά λοιπόν, όταν βασίλευσε, η Γραφή λέει ότι η γη ησύχασε στις μέρες του τα 10 πρώτα έτη. Γιατί όμως? Γιατί ο Θεός είδε σε αυτόν ότι ο Ασά έπρατε το καλόν και το ευθές, αλλά όχι με λόγο και με γλώσσα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά των ανθρώπων στους οποίους ο Θεός ευαρεστείται. Δεν κηρύττουνε το ευθές και το αγαθόν, το ευθές και το αγαθόν. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει, ο εκτελέσας και διδάξας μέγας θα ονομαστεί εκεί πάνω. Δεν μπορείς να διδάξεις, και η διδαχή και το κήρυγμα είναι να είναι δια Πνεύματος Αγίου, αν δεν προϋπάρχει αυτό που οι άνθρωποι λένε βιωματική εμπειρία πραγμάτων του Θεού. Εάν δηλαδή δεν σε έχει αναγεννήσει ο Χριστός, δεν μπορείς να κηρύξεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει η αναγέννηση. Αν δεν σε έχει θεραπεύσει ο Χριστός, μπορείς, έχεις δει τον Χριστό να θεραπεύει ανθρώπους πλησίων σου. Εάν δεν έχει αλλάξει τη ζωή σου και την οικογένειά σου ο Χριστός, δεν μπορείς να ομολογήσεις και να κηρύξεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι διορθωτής χαλασμάτων, επιδιορθωτής χαλασμάτων. Αν ο Χριστός δεν σε έχει βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, δεν μπορείς να κηρύξεις
ότι ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Αλλά δεν είναι μόνο ότι πείνος δεν μπορείς να κάνεις αυτά τα οποία δεν έχεις λάβει, αλλά εδώ ακόμη περισσότερο είναι το έργο του Θεού. Εάν ο Θεός δεν έρθει μέσα στην καρδιά σου να γράψει το Λόγο Του, σου δώσει μέσα σου το θέλημά Του, δεν μπορείς να το περιγράψεις, να το εκφράσεις με αποτέλεσμα. Σαν μία έκθεση ιδεών μπορείς, αλλά σαν κήρυγμα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου είναι αδύνατο. Και ακόμη περισσότερο ο Θεός και στην Παλαιά Διαθήκη με τους προφήτες που ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο, έγαν δια Πνεύματος Αγίου, αλλά ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη με τις διακονίες που δίνει ο Χριστός και με τα χαρίσματα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, ο Λόγος του Θεού, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, η διδαχή των Αποστόλων, είναι κάτι που δεν έχει καμία σχέση με οποιονδήποτε άλλο λόγο. Οποιονδήποτε άλλο λόγο. Και όσο πιο πολύ ο Θεός χαρίζει στους ανθρώπους τη δύναμη δια Πνεύματος Αγίου και την αποκάλυψή Του δια Πνεύματος Αγίου στους ανθρώπους τους οποίους χρησιμοποιεί, τόσο πιο σοβαρά αποτελέσματα υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία αλλά και μέσα στο περιβάλλον. Βέβαια, αυτό δεν γίνεται με προσωποληψία από το Θεό, αλλά γίνεται εν δικαιοσύνη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, που τον αγαπάει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, που τον τιμάει, που τον εκτιμάει, που τον σέβεται, γιατί βλέπει μέσα σε αυτό το νεαρό παιδί έναν δούλο Θεού που εργάζεται το έργο του Θεού και ερώσει την ψυχή του στον Κύριο, τον προτρέπει λέγοντας: «Εάν θέλεις και τον εαυτό σου να σώσεις και τους ακούοντάς σε να σώζεις», δηλαδή όχι εσύ, ο Χριστός, ο Λόγος σου, «αυτό δεν γίνεται από δική σου δύναμη και ικανότητα, αλλά γίνεται από δική σου εφιέρωση, υπακοή και εξήτηση». Γι' αυτό ταύτα το Λόγο του Θεού, όχι αναγίγνωσκε, αναδιάβαζε, θα διαβάζεις κιόλας, ταύτα μελέτα, και η μελέτη, αδερφοί αγαπητοί, δεν γίνεται με διάβασμα, με ανάγνωση, γίνεται με προσευχή, με εξήτηση, με φανέρωση. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, όχι να τα μελετάς, να στα αποκαλύπτει ο Θεός, να τα γνωρίζει αν τα κηρύττεις, αλλά να στα αποκαλύπτει ότι ο Θεός να τα γνωρίζεις, να τα ζεις. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα αυτά μένε, και τότε, αν μελετάς και ζεις αυτά που μελετάς, που σου αποκαλύπτει ο Θεός, τότε ο Θεός θα είναι μαζί σου και θα έχεις προκοπή στα πνευματικά. Αύξηση. Συνεχόμενη. Γιατί η αύξηση που ο Θεός δίνει δεν έχει όρια. Συνεχόμενη αύξηση. Τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά και πάλι δεν φτάνει αυτό. Πρόσεχε τώρα στον εαυτό σου. Μένεις σε αυτά που μελετάς. Και πρόσεχε ακόμη στη διδασκαλία σου. Να μην ξεφεύγεις από αυτά που είναι γεγραμμένα από το Λόγο του Θεού. Ούτε να προσθέτεις. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου και τη διδασκαλία. Εάν σε αυτά επιμένεις, σε αυτά να επιμένεις. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να επιμένει πράγματα. Και πνευματικά, αλλά και γήινα. Να επιμένει σε άλλα πράγματα, όχι σε αυτά που του φανερώνει ο Θεός, τον διδάσκει και τον προστάζει, θα τολμούσα να πω, ή τον προτρέπει πιο γλυκά να μένει. Εάν σε αυτά επιμένεις, να προσέχεις τον εαυτό σου και τη διδασκαλία, τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς σε θα σώσεις. Ακριβώς λοιπόν αυτό στην πράξη και σαν διδασκαλία διαβάζουμε σήμερα στον Ασά. Ο Θεός του δώσε 10 χρόνια ειρήνη, ειρηνικά. Γιατί? Γιατί πρώτα διάβασε στο Λόγο του Θεού, μελέτησε στο Λόγο του Θεού ότι είναι βέλιγμα
μέσα στο λαό του Θεού, μέσα στη γη Ισραήλ, να υπάρχουν θυσιαστήρια αλωτρίων υψηλή τρόπη και αγάλματα και άλση. Τα μελέτησε, τα διάβασε και τα έπραξε. Αφήρεσε τα θυσιαστήρια των άλλων τριών θεών και τους υψηλούς τόπους, λάτρευαν τους άλλους θεούς, κατεσυνέτριψε τα είδωλα, τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση τα ιερά. Έπραξε λοιπόν, μελέτησε, έπραξε, τώρα διδάσκει. Πρόσεχε σε αυτόν και στη διδασκαλία. Και είπε προς τον Ιούδα να εξητούν τον Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών, όχι άλλον Κύριο, όπως ο Ιεροβοάμ, που μέσα στην απόλυτη ανοησία, αφροσύνη της αποστασίας του, έβαλε δύο μοσχάρια, ένα στην περιοχή Δάν και ένα στην περιοχή Δεν. Και είπε στο λαό Ισραήλ, αυτή είναι η θεή σου, αυτή είναι το προσκυνάς. Ενώ η διδασκαλία του Ασά ποιο ήταν? Κύριον των Θεών των Πατέρων σου να λατρεύεις. Σε έναν άλλον Θεό, αλλά αυτόν που αποκαλύφθηκε στο Μωυσή και ο οποίος με τα δάχτυλά του έγραψε σε λίθινες πλάκες το λόγο του. Αυτόν που έδωσε όμως τον Μωυσή και ο Μωυσής δια Πνεύματος Αγίου τον έγραψε. Όχι λοιπόν σε άλλο λόγο, όχι σε άλλο νόμο, όχι σε άλλα Ευαγγέλια, αλλά σε Κύριον των Θεών των Πατέρων. Γιατί η πίστης μία φορά δόθηκε και όλα όσα έχει κάνει ο Θεός μία φορά και τελευταία τα έχει δώσει. Μία φορά έδωσε τον νόμο και δεν βρέθηκε άλλος. Ούτε μπορούν οι άνθρωποι να εκμοντερνήσουν ή να εξυγχρονίσουν τον νόμο του Μωυσή τότε. Έτσι και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το έγραψαν άνθρωποι οι οποίοι το έλαβαν απευθείας από τον Χριστό. Και μόνο αυτοί. Και ο Παύλος ακόμη, ο οποίος, τον οποίο ο Θεός χρησιμοποίησε για το Ευαγγέλιο του, ομολογεί ότι το Ευαγγέλιο το οποίο σας κηρύττω δεν μου το κήρυξε άνθρωπος, αλλά ο Ιησούς Χριστός δι' Αποκαλύψεως. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο και δεν υπάρχει άλλο. Ούτε παραδόσεις μπορείς να προσθέσεις, ούτε νοοτροπίες, λογικές, ούτε σκέψεις, τίποτα. Αυτό είναι. Η διδασκαλία λοιπόν του Ασά ποια ήταν? Κύριον των Θεών σου, των Θεών των Πατέρων σου, αυτόν να εξητείς. Και τον νόμο και τα σεντολάς αυτού, αυτές να πράττεις. Οι Ισραηλίτες έβαλαν το Ταλμούδ και πρόσθεσαν 1002 παραδόσεις που τρελαίνουν άνθρωπο. Σε ολόκληρη τη ζωή, λέει, ενός ανθρώπου δεν μπορεί να τις διαβάσει όλες τις παραδόσεις, τόσες πολλές είναι. Και μάλιστα, επειδή ξέρω κάποιους Ισραηλίτες που διαβάζουν το λόγο, έχουν ένα πρόγραμμα για να προλάβουν να τις διαβάσουν όλες τις παραδόσεις και τις εντολές που έχουν γράψει οι πατέρες τους, πρέπει να διαβάζουν κάθε μέρα, ξέρω εγώ, 2 σελίδες και δεν τελειώνει. Παραδόσεις είναι απίστευτες, αλλά και οι παραδόσεις, οι καθολικές και οι ορθόδοξες είναι απίστευτες. Για να μάθεις, λέει, το Θεό πρέπει να διαβάσεις όλη την πατρολογία. Η πατρολογία είναι μια βιβλιοθήκη όσο είναι η εκκλησία αυτή. Δεν διαβάζεται. Αν αποφασίσει ο άνθρωπος του Θεού να κάνει αυτό το οποίο λένε, θα παλαβώσει. Κι όμως τόσο όμορφος είναι ο λόγος του Θεού. Γύρω στις 200 σελίδες, αδερφοί. 100-300 σελίδες. 250 σελίδες για την ακρίβεια. Κι όμως μέσα σε αυτές τις 250 σελίδες περίπου είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Ακούστε, πάντες. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να απασχολεί την ψυχή του ανθρώπου και να μην έχει ο Θεός δώσει διδασκαλία, αποκάλυψη, ενημέρωση, κατεύθυνση και οδηγία. Αλληλούια. Ακόμη αφήρεσε από όλες τις πόλεις του Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα.
αλλά όχι όλα τα βδελίγματα τα οποία θα αφαιρέσει ύστερα. Και αυτό διαβάζω το ύστερα στο 8 εδάφιο ΙΕ κεφάλαιο. «Και ότε ήκουσε Νοασά τους λόγους τούτους και την προφητείαν οδύ του προφήτου, ενεδυναμώθη και απέβαλε τα βδελίγματα πάσης της γης Ιούδα και Βενιαμίν και εκ των πόλεων ακόμη, τας οποίας έλαβεν εκ του όρους Εφραήμ και ανανέωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το κατέμπροσθεν του προνάου του Κυρίου. Αφήρεν από πασών των πόλεων του Ιούδα, τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα, αλλά όχι από όλες τις πόλεις που πήρε από τον Εφραήμ, αλλά και όχι όλα τα βδελίγματα. Όμως αυτό που έκανε ο Ζήλωρη ήταν αρκετός καταρχάς για να απολαύσει την εύνοια του Θεού. Όμως την εύνοια του Θεού δεν την απελάμβανε και την ειρήνη ηχεία που χάρισε ο Θεός στο βασίλειο δεν την απελάμβανε οκνηρός, με οκνηρότητα. Αντίθετα, επειδή ακριβώς είχε φώτιση Θεού, συνέχιζε να εργάζεται με επιμέλεια το αγαθόν και το ευάρεστον ενώπιον του Θεού. Τι έκανε? Οκοδόμησε πόλεις οχυράς εν το Ιούδα, διότι ησύχασεν η γη και δεν ήτο εις αυτόν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης, επειδή ο Κύριος έδωκεν εις αυτόν ανάπαυση. 7 εδάφιο. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομείς πόλης ταύτας και ας κάμωμεν περί αυτάς τείχη και πύργους, πύλας και μοχλούς, ενώ είμεθα κύριοι της γης, επειδή εξεζητήσαμεν Κύριον το Θεόν ημών, εξεζητήσαμεν Αυτόν και έδωκεν εις ημάς ανάπαυσιν και κλώθεν και οκοδόμησαν και ευωδόθησαν. Είχε λοιπόν αφενός μεν επίγνωση ότι αυτή η ειρήνη και αυτή η ευλογία την οποία απελάμβανε ήταν αποτέλεσμα όχι της τύχης αλλά ούτε της ικανότητός του. Ήταν αποτέλεσμα της εύνοιας του Θεού και η εύνοια του Θεού ήταν αποτέλεσμα του ζήλου του και της υπακοής του και όπως είπαμε μελετούσε το Λόγο του Θεού, έμενε στο Λόγο του Θεού και το Λόγο του Θεού προσέχοντας τον εαυτό του να μένει στο Λόγο του Θεού. Ήξερε λοιπόν ότι αυτού του είδους η ζωή έχει σαν αποτέλεσμα την εύνοια του Θεού, την ευόδοση του Θεού. Άρα ζηλωτής τα πνευματικά, γνωρίζοντας την εξουσία αλλά και το έργο της βασιλικής του ιδιότητας, αποφάσισε να εργαστεί σαν βασιλιάς σωστός, όπως θέλει ο Θεός να εργαζόμαστε, σαν πατέρα σωστό, σαν μητέρα σωστή, σαν παιδί σωστό, σαν κόρη σωστή, σαν αδελφό σωστός, σαν πρεσβύτερο σωστός, σαν διάκονο σωστός. Δηλαδή έτσι όπως μας θέλει ο Θεός και έτσι όπως είναι γραμμένο. Τα παιδιά να υπακούνε και να υποτάσσονται στους γονείς, οι εργαζόμενοι να υποτάσσονται στους κυρίους αυτούς ως εις τον Κύριο, οι ελεύθεροι να κάνουν καλή χρήση της ελευθερίας τους, οι προϊστάμενοι με δικαιοσύνη να προείστανται, ο πατέρας σαν καλός ποιμένας μέσα στην εκκλησία να αγαπάει τη γυναίκα του και να φροντίζει την οικογένειά του, σαν οικοφύλακας, θα λέγαμε σαν πρεσβύτερος μέσα στο σπίτι, να επιμελείται τις ψυχές των παιδιών. Καθένας λοιπόν ξέρει τι πρέπει να κάνει και ο Ασάς σαν βασιλιάς ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Έφτιαξε πόλεις. Πόλεις για το λαό Ισραήλ. Αλλά όχι ατύχιστες. Έφτιαξε πόλεις για τις οποίες μάλιστα προσπάθησε και έθεσε τύχη διαχωρισμού και αγιασμού. Τύχη προστασίας και ασφάλειας. Αυτό που θέλει ο Θεός να κάνουμε κι εμείς. Τύχη να κάνουμε στα μας. Όχι τύχη για να μην μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν, αλλά το τείχος το δικό μας είναι ο Λόγος του Θεού. Ο αγιασμός και η καθαρότητα.
τύχη στην προσωπική μας ζωή, που να μας προφυλάνε από τις επιθέσεις του εχθρού, από τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα, από οτιδήποτε αντί να μας οικοδομεί, μας γκρεμίζει. Τύχη στην καρδιά μας από επιθυμίες, τύχη στις σκέψεις μας από επιθέσεις του εχθρού, τύχη στη σάρκα μας. Ο Ασά λοιπόν αυτό έκανε, πόλεις και τύχη. Και έβλεπε ότι ό,τι έκανε τον ευόδωνε ο Θεός, και είχε επίγνωση ότι αυτή η ευόδωση παρακυρίου ήταν αποτέλεσμα ότι εξεζήτησαν τον Κύριον, τον Θεόν, των πατέρων τους με όλη τους την καρδιά. Αλλά πέραν τούτου, ο Θεός χάρισε και δυνάμεις και δύναμη και εξου, καθώς του χάρισε 300.000 στρατιώτες εκλεκτούς εκ του Ιούδα και 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότες από τον Βενιαμίν. Ένα στράτευμα πολύ ισχυρό. Δηλαδή ασφαλής μέσα στα τείχη των πόλεων ο λαός Ισραήλ, ασφαλής μέσα στην Ιερουσαλήμ Πασά με το λαό του Θεού. Όμως ο Απόστολος Παύλος τι είπαμε ότι είπε στον Τιμόθεο? Εάν επιμένεις αυτά, όπως ο Ασά, και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς σε. Από τι θα τους σώσεις? Από κάθε κίνδυνο, από κάθε επίθεση, κάθε πρόβλημα, από κάθε δυσκολία, από κάθε δοκιμασία που ο Θεός θα επιτρέψει, θα βγεις δόκιμος και σωσμένος. Και από κάθε ασμό, συγγνώμη, από κάθε δοκιμασία που ο Θεός θα φέρει, θα βγεις δόκιμος και ευλογημένος. Και από κάθε πειρασμό που ο Θεός θα επιτρέψει, θα δοκιμαστεί η πίστη σου και θα βγεις τέλειος ενώπιον του Θεού και κατερτισμένος ενώπιον του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν κίνδυνοι, Τιμόθεε. Και επειδή ο Λόγος του Θεού, η Παλαιά Διαθήκη, είναι γραφή Θεού, θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, αυτά τα οποία μας λέει με πνευματικό τρόπο, απόλυτο, άμεσο, αληθινό, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δια του οποίου σωζόμεθα, αν στεκόμεθα σε αυτό, με τρόπο γήινο, μας το λέει η Παλαιά Διαθήκη για να μας διδάξει. Τώρα λοιπόν εμφανίστηκε κίνδυνος και μάλιστα μεγάλος. Εξήλθε εναντίον αυτών Ζερά ο Θείοψ με ένα στράτευμα διπλάσιο, με ισχύ διπλάσια από αυτήν την ισχύ που είχε ο Ασά. 1.000.000 στρατιώτες Αιθίωπες δυνατοί και ισχυροί. Ξαφνικά το πουθενά, από μακρινή απόσταση, βρέθηκαν έξω από τα τείχη του λαού Ισραήλ, του λαού των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν. Δεν μπορεί να υπολογίσει, όπως και εμείς δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τους κινδύνους που θα διατρέξουμε, αλλά ξέρουμε ότι θα υπάρξουν κίνδυνοι που θα διατρέξουμε. Και όπως είπαμε, για να σωθούμε εμείς προσωπικά και οι ακούοντας ημάς, πρέπει να έχουμε προχωρήσει τον καιρό της ειρήνης σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και όχι σύμφωνα με τις απολαύσεις μας, με τις επιθυμίες της καρδιάς μας ή με τις σκέψεις και τις λογικές τις δικές μας. Μελετώντας το Λόγο του Θεού, μένοντας το Λόγο του Θεού, προσέχοντας τον εαυτό μας, προσέχοντας τη διδασκαλία και επιμένοντας αυτά. Επειδή το καιρό της ειρήνης του ο Ασά ήταν με το Θεό, το καιρό του πολέμου και του κινδύνου ο Θεός θα είναι μαζί με τον Ασά.
Επάνω. Ο Θεός είναι δίκαιος. Προσωπολήπτης δεν είναι. Δεν είναι. Και όσο πιο πολύ μέσα το κίνδυνο μπαίνουμε, τόσο πιο έντονη πρέπει να είναι η εξήτησής μας και η υπακοή μας στο Λόγο του Θεού. Ποτέ, αδελφοί, μην αφήσουμε στην καρδιά την προτροπή ή το κήρυγμα του Λόγου του Θεού περί υπακοής να το θεωρήσουμε αυστηρότητα. Δεν είναι αυστηρότητα, έκανε ο Ασά και κατασυνέτριψε τα αγάλματα, κατέκοψε τα άλση, αφήρεσε τα θυσιαστήρια, γκρέμισε τα αυδελίγματα. Ήταν υπακοή στο Λόγο του Θεού. Δεν έχει συμβιβασμό με το Λόγο του Θεού. Αλλά μελετούσε, έμενε και δίδασκε. Μελετούσε, έπρατε, ζούσε και δίδασκε. Χωρίς εκπτώσεις. Αφήσουμε λοιπόν ποτέ στην καρδιά μας την υπακοή στο Λόγο του Θεού να τη θεωρήσει η καρδιά μας αυστηρότητα. Μην αφήσουμε την καρδιά μας την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού να τη θεωρήσει φανατισμό, δογματισμό. Είναι οι προϋποθέσεις της ευλογίας. Και μην αφήσουμε ποτέ στην καρδιά μας την ορθοπόδηση στο Λόγο του Θεού, δηλαδή το να είσαι όχι μόνο ακροατής αλλά εκτελεστής του Λόγου, την ορθοπόδηση την εσύ, στο να περπατάς ακριβώς, μη ως άσοφος αλλά ως σοφός, εξαγοραζόμενος στον καιρό όπου μπορείς ή όπου δεν μπορείς, γνωρίζοντας ότι οι μέρες είναι πονηρές. Μην επιτρέπει στην καρδιά μας που είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη να θεωρήσουμε την ορθοπόδηση ότι είναι μυσαλλοδοξία. Και δεν αγαπάμε τους άλλους και δεν θέλουμε τους άλλους. Όχι, τους αγαπάμε όλους. Αλλά εκείνο που αγαπάμε πάνω από Χριστός. Και ο Χριστός λέει, ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Η αγάπη του Θεού, Πατρός που είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών, δεν είναι συναισθηματική. Αυτή είναι η αγάπη, να περπατάμε στις εντολές του Θεού. Γιατί θα έρθει ο καιρός της δυσκολίας και η προστασία, η υπεράσπιση, η σωτηρία η οποία έρχεται μόνο από Θεό θα είναι απόλυτη σε αυτούς που περπατάνε με υπακοή, ορθοτομούνται στο λόγο της αληθείας και εργαζόμενοι ανεπέσχυντα το έργο του Θεού, ορθόπιση δηλαδή στο λόγο του Θεού. Όταν λοιπόν είδε τον μέγα αυτόν κίνδυνο ο Ασά, απέναντί του 1.000.000 άγριους και σκληρούς Αιθίωπες, αυτός είχε μόνο 580.000, τότε ήξερε το δρόμο και τον τρόπο. Το δρόμο να περπατήσει και τον τρόπο να αντιμετωπίσει τη δυσκολία. Ήτανε κάτι γνωστό σε αυτόν. 10 χρόνια που έγινε βασιλιάς και ίσως και πολλά χρόνια πριν γίνει βασιλιάς είχε μάθει να εξητεί τον Κύριο. Και λέει η Γραφή, και ήσεν ο Θεός προς Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτού. Προς Κύριον των Θεών αυτού. Ήξερε τι θα κάνει τώρα. Αλλά δεν είναι μόνο ότι ήξερε, ότι ήταν ανοιχτή η πόρτα να ακούσει ο Θεός και ακούγοντας να απαντήσει. Είχε παρησία προς το Θεό. Δεν είναι άνθρωπος πια που τον θυμήθηκε την τελευταία στιγμή το Θεό, αλλά είχε παρησία, γνώριζε το Θεό, ζούσε με το Θεό και τώρα μπορεί να φωνάξει στο Θεό. Και είπε, Κύριε, δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολλήν ή μηδεμίαν δύναμη. Βοήθησε ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε πεπίθαμεν και εν το όνομα τη σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, εσύ ο Θεός ημών, ας μην υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου. Μία προσευχή, μη.
λυτή, μία προσευχή όμως ευάρεστη στο Θεό, κατά το θέλημα και απολύτως αποτελεσματική, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο στην προσευχή μας. Γι' αυτό και ο Θεός μην προσεύχεστε με πολλά λόγια, μην βατολογείτε. Δεν σας ακούει ο Θεός όταν λέτε πολλά λόγια. Έτσι κάνουν οι εθνικοί. Η προσευχή του Ασά ήταν 10 λέξεις. Λυτή, απόλυτα κατανοητή, συγκεκριμένη με πίστη και κατά το θέλημα του Θεού και απολύτως αποτελεσματική, και το αποτέλεσμα βασικά εξυρτήθη από το ποιος προσευχότανε. Άρα ποιος προσεύχεται, πώς προσεύχεται και τι λέει όταν προσεύχεται. Ιδίως σε καταστάσεις ανάγκης. Για να δούμε λοιπόν τα νοήματα και τα μηνύματα που έφερε αυτός ο άνθρωπος του Θεού την περίοδο της ανάγκης του. Πρώτον, ξέρω ότι η βοήθεια δεν εξαρτάται από τη δύναμη την ανθρώπινη. Έχει λοιπόν μια εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στο Θεό και απαξιεί τελείως την αδυναμία του, την ανθρώπινη, και τη δύναμη του εχθρού την ανθρώπινη. Την απαξιεί εντελώς. Δεν στηρίζεται σε επιχειρήματα και λογικές ανθρώπινες, οι οποίες θα τον φέρουν σαν διέξοδο. Ο άνθρωπος του Θεού ποτέ δεν στηρίζεται σε επιχειρήματα. Σε επιχειρήματα λογική, ανθρώπινης. Στηρίζεται σε επιχειρήματα πίστης. Εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα λογικά επιχειρήματα θα οδηγήσουν τον άνθρωπο σε αδιέξοδο. Θα τον μπλέξουν τον άνθρωπο. Θα τον πλανήσουν και θα τον απομακρύνουν από το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι τα πάντα εξαρτώνται από σένα, ανεξάρτητα από την αδυναμία μου και ανεξάρτητα από τη δύναμή μου. Και μάλιστα εμείς τώρα ακόμη περισσότερο ξέρουμε ότι ο Απόστολος έχει πει, όταν είμαι αδύνατος τότε είμαι δυνατός. Και όταν η αδυναμία μου είναι τελεία, τότε η δύναμη του Θεού είναι πλήρης επάνω. Αυτά ο Ασά δεν τα ξέρε, αλλά ήξερε Θεό λάτρευε. Έναν Θεό που δεν εξαρτάται η ευλογία του από την ανθρώπινη δύναμη ή αδυναμία. Πρώτον. Δεύτερον. Βοήθησον ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε πεποίθαμεν. Επιχείρημα πίστεως. Βοήθησέ μας γιατί εσένα μόνο εμπιστευόμαστε. Δεν έχουμε κανέναν άλλο να εμπιστευτούμε. Και επαναλαμβάνω, προσευχή λυτή με επιχειρήματα πίστεως από τον κατάλληλο άνθρωπο. Από τον συγκεκριμένο άνθρωπο που η ζωή του μαρτυράει ότι αυτά που λέει τα πιστεύει γιατί τα έχει ζήσει. Βγαίνουν από την ψυχή του, από την καρδιά του, γνώσή του. Βοήθησέ μας γιατί σε σένα εμπιστευόμαστε. Πρώτον λοιπόν, εσύ είσαι ο Θεός που μπορείς τα πάντα να κάνεις και δεν εξαρτάται από το ποιος είμαι, τι είμαι και ποιο είναι και ποιο είναι το άλλο, το μακρινό, το εχθρικό, ο κίνδυνος. Και δεύτερον, αξίζω να με βοηθήσεις. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με, έχει παρησία, γιατί με εμπιστευτεί, όχι τώρα, απ' την αρχή έχω εμπιστευτεί εσένα. Τρίτον, και τώρα εν το ονόματί σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Σε όλη μας τη ζωή εμπιστευόμαστε σένα,
αλλά και αυτή τη στιγμή την κρίσιμη, ερχόμαστε εναντίον Χριστούτου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Ακριβώς αυτό που είπε ο Δαβίδ όταν στάθηκε απέναντι στο βουνό που λεγόταν Γολιάθ. «Σι έρχεσαι με δόρυ και με σπαθί και με δύναμη ανθρώπινη, αλλά εγώ έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων». Τρίτο επιχείρημα. Δεν έρχομαι εμπιστευόμενος σε σένα εν το ονόματι μου, αλλά έρχομαι εμπιστευόμενος σε σένα εν το ονόματι σου. Τι σημαίνει αυτό? Εσένα βάζω μπροστά. Δεν βάζω τη λογική μου, τα επιχειρήματά μου, την εξυπνάδα μου, τη στρατηγική μου, αλλά εσένα βάζω μπροστά. Τέταρτον, Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός ημών. Εσύ είσαι ο Θεός ο αληθινός, ο δικός μας. Ας μην υπερισχύει άνθρωπος εναντίον σου. Αυτό είναι μια φοβερή αποκάλυψη που έχει ο Ασά. Ο πόλεμος τώρα που κάνουμε εναντίον σου, εναντίον του πλήθους τούτου, είναι εν το ονόματί σου. Και ο πόλεμος που κάνουνε αυτή, το πλήθος αυτό, είναι εναντίον σου. Επειδή εγώ βάζω μπροστά το όνομά σου, αυτοί πολεμήσουν με σένα. Όχι με μένα, με σένα θα πολεμήσουν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 γραμμές δια 2, 4,5 γραμμές. 3 δευτερόλεπτα πιάνει. Αλλά προσευχή που ευαρεστείται ο Θεός και δεν μπορεί να μην ανταποκριθεί. Αδελφοί μου, στις σας προσευχηθείτε με λίγα λόγια, αλλά με πίστη, με αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου και με Πνεύματος Αγίου. Ο Κύριος σε αυτή την προσευχή που έγινε από αυτόν τον άνθρωπο μετέπω αποκλείεται να μην επέμβει αποτελεσματικά. Και επάταξεν ο Κύριος τους Αιθίωπας του Ασά και έμπροσθεν του Ιούδα. Θα δείτε στη γραφή άλλες φορές έστελνε άγγελο και επάτασε. Μας εξηγούσε πως επάτασε ο Κύριος, πως επάταξε ο Κύριος τον όταν ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα που έπρατε το αγαθόν, βρέθηκε σε αντίστοιχη δύσκολη κατάσταση, ο οποίος προσευχήθηκε κατά τον ίδιο τρόπο, ο ίδιος άνθρωπος σαν τον Ασά, πιστός, στην ανάγκη του, και ο Θεός επάταξε όλους τους στρατιώτες στέλνοντας έναν άγγελο. Τις περισσότερες φορές όμως δεν μας λέει ο Θεός πως ενήργησε και επάταξε τους Αιθίωπας έμπροσθεν του Ασά. Άλλη φορά στον Ιωσαφάτο βασιλιά, όταν είχαν μαζευτεί 3 στρατεύματα εναντίον του λαού του Ιούδα, και ο Ιωσαφάτο, κατάλληλος πιστός άνθρωπος, προσευχήθηκε πάλι με τον ίδιο τρόπο, ο Θεός επάταξε, ξεσηκώνει τα 3 στρατεύματα, τα εχθρικά του Ιωσαφάτ, το ένα εναντίον του άλλου, και όταν έφτασε εκεί ο Ιωσαφάτ, ήταν όλοι νεκροί. Δεν διαφέρει όμως και εμάς, γι' αυτό και ο Θεός δεν μας το λέει, ο τρόπος με τον οποίο επάταξε ο Θεός τους Αιθίωπας, αλλά μας λέει όταν προσευχόμαστε έτσι, ο Θεός βρίσκει τρόπους και ελευθερώνει και θυμηθείτε. Σώζει εσένα και τους ακούοντάς σε. Και έσωσε τον Ασά και τους ακούοντας τον Ασά όλο το λαό του Ιούδα. Τους έσωσε. Και όχι μόνο τους έσωσε, όχι μόνο κατετροπώθησαν το πλήθος των Αιθιώπων, αλλά τους χάρισε και λάφυρα πολλά.
λαφυραγώγησε ο Ασά. Ακόμη και πρόβατα και βόδια για τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης. Δοξάστηκε ο Θεός και μέσα από τον ευλόγητο άνθρωπο, τον θεραπευτή, τον επιδιορθωτή, ο Θεός μας δίδαξε και εμάς σήμερα και παίρνουμε διδαχή από το Θεό και θέλουμε να μιμούμεθα αυτούς τους τρόπους του Θεού για τους κινδύνους, τους μεγάλους που έρχονται μπροστά μας. Κατάλληλος άνθρωπος, πιστός, ζηλωτής, μελέτησε το Λόγο, έμεινε στο Λόγο του Θεού, δίδαξε το Λόγο του Θεού, πρόσεξε τον εαυτό του, πρόσεξε τη διδασκαλία, επέμενε 10 χρόνια σε αυτήν και όταν ήρθε ο κίνδυνος, τον έσωσε και όλο το λαό Ισραήλ έσωσε και εμάς μας δίδαξε. Αμήν.